Την Δευτέρα είχαν φέρει κάποια γκρέιντερ εκεί προκειμένου να ορθώσουν ένα φράχτη. Τελικά πάγωσε το θέμα. Δεν ξέρω τι ακριβώ πια είναι η εικόνα σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Μουζάλα και ο κύριο Μουζάλα μου με καθησύχασε, βέβαια. Είναι σχετικό ότι με καθησύχασε ότι υπάρχει σχέδιο. Ζήτησα να μάθω το σχέδιο. Ε, μου λέει: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Θα το μάθει εσύ πρώτο αν γίνει κάτι τέτοιο. Που αν λέτε στήσουν και... φράχτη δηλαδή, οι Σκοπιανοί, αν, τι θα κάνουμε και θα πράξουμε ως χώρα. Αν συσσωρευτεί, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι έχει γίνει υποδομή εκεί για φιλοξενία περίπου 2.500 προσφύγων. Σύμφωνα με τα ε, στοιχεία που είχαμε, με την έξοδο όπως έβγαινε, έτσι ακριβώς στήθηκε και αυτή η κατάσταση. Βέβαια, τώρα που έλεγε και προηγουμένως για τη ΜΚΟ, οι ΜΚΟ πιέζουν την κατάσταση, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά του και έτσι είναι ο σκοπό του να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτές τις σκηνέ για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότεροι, να έρθουν περισσότεροι να προστατευτούν από τις καιρικέ συνθήκες, δηλαδή άλλοι περίπου 4.000, αλλά δεν είναι ο σκοπός μας. Το έχω πει από την αρχή όταν καθίσαμε και κάναμε τις συζητήσεις. Ο σκοπός γίνεται αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, να βιώνουν εκεί ανθρώπινα, γιατί επαναλαμβάνουν οι ψυχές ανθρώπινες, να, μην, να προστατευτούν από, τα, από, το κρύο, από τη βροχή, γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά που είναι πραγματικά λυπηρό. Τώρα έχουν γίνει και δομέ και εκεί και μικρά παιδιά, αλλά δεν μπορούμε εμεί επουδενή εκεί να φιλοξενήσουμε επί πολλών ημερών ή να φιλοξενήσουμε πολλούς. Υπά... Το, σημείο είναι, το σημείο είναι απαγορευτικό. Το ξέρουν ότι στην συνοριογραμμή απαγορεύεται η να φιλοξενησουμε πολλους το πληθυσμών. Είναι διεθνείς κανόνες δεν μπορούμε γιατί εμείς κάνουμε και η περιοχή εκεί και οι δημότες εκεί της περιοχής της Ιδωμένης κάνουν την υπομονή γιατί μην ξεχνάμε έχουν τραβήξει πάμπολα. Είναι και το θέμα των αγροτών με τι καλλιέργειε, τι οποίε είχαν τι καλοκαιρινέ καλλιέργειε που είχαν ζημιέ. Τώρα πάλι με τι ε, ε σπορέ τη φθινοπορεινέ πάλι είχαμε προβλήματα. Θεωρείτε ότι το πρόβλημα ξε... μα ξεπέρασε, κύριε Κουντενού, ότι την ώρα που αυτή η ιστορία στα σύνορα σε εσά είναι ένα χρόνο ε, και του τελευταίου έξι μήνε υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα, μήπω θα έπρεπε να πάνε σε κάποιο άλλο σημείο. Κάποιοι συνάδελφοί σα, δήμαρχοι, έχουν υποδείξει ένα σημείο ενό ιδιώτη στον Γαλλικό ποταμό, δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται εκεί, έναν άλλο χώρο ω πιο κατάλληλο από αυτόν που μου λέτε ότι είναι ακατάλληλο, για να υποδέχεται αυτό στους ανθρώπους. Έχετε ε, υπόψη σας αν λειτουργεί αυτό το σχέδιο, αν είναι σε εξέλιξη, αν προχωράει, ε, αν τάξε, πρέπει να εφαρμοστεί. Το σημείο αυτό είναι το μόνιμο σημείο, γιατί είναι πιο εύκολο του να πάει ο, ο πρόσφυγας, ο μετανάστης, να φύγει και να πάει προς τη Βόρεια Ευρώπη, που είναι το όνειρό του, και προς την Κεντρική Ευρώπη. Τα άλλα σημεία, όπως είναι η Βουλγαρία ή αν θέλετε πώς είναι η Αλβανία, είναι λίγο δύσβατα σημεία και εκ των πραγμάτων δεν το επιθυμούν. Ε, αλλά αν γίνει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και υπάρχει κλείσιμο των συνόρων, αυτοί οι άνθρωποι με την αγωνία που τους διακατέχει, οπωσδήποτε θα βρουν ένα άλλο σημείο για να φύγουν. Δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε σημεία τέτοια, γιατί η έξοδος της χώρας επίσημα γίνεται από τα τελωνία. Αυτά τα σημεία είναι παράνομα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να δείξουμε εσύ πώ θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι παράνομα προ τα βόρεια. Εσεί τι ευθύνη έχετε για αυτού του ανθρώπου, Ποιο βάρο επομίζεστε, Κοιτάξτε Μέχρι να ποιο δείτε. σημείο φτάνουν οι δικέ σα αρμοδιότητε. Κοιτάξτε να δείτε, η ευθύνη η δική μου είναι να περιφρουρήσω. Περι, να περιφρουρήσω, επειδή έχω την τιμή να είμαι δήμαρχο εκεί, να το συμφέρον των δημοτών μου. Και αν μη τι άλλο και στην περιοχή εκεί να υπάρχει καθαριότητα και υγιεινή. Οι δημότε α... αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται, κύριε Κουντενούδη. Ορισμένοι ναι, γιατί σα είπα προηγουμένω, γιατί στι καλοκαιρινέ καλλιέργειε είχαμε ζημιά. Βέβαια, έχω ζητήσει την αποζημίωσή του.